Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και όσους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς. Είστε στη Βουλή αυτή την ώρα, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχει μια συνεδρία σε Επιτροπή Παραγωγής και Εμπόριου. Μάλιστα. Για πάμε έτσι, κύριε βουλευτά, να πούμε κάποια πράγματα για το θέμα αυτό που νομίζω ότι είναι στην πρώτη γραμμή, παραμένει μάλλον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και έχει να κάνει με τους αγρότες και εσείς φυσικά κατάγεστε από ένα νομό αγροτικό και νομίζω ότι βλέπουμε ότι δεν βρίσκεται μια άκρη, μια λύση, δεν δίνεται μια λύση. Εγώ χθες σας άκουσα σε εκπομπή του Sky με τον κύριο Χατζή να μιλάτε σε συνέντευξή σας, να λέτε ότι αυτή την εβδομάδα έχετε πληροφορίες ότι θα γίνει κάτι από πλευράς κυβέρνησης που θα εκτονώσει την κατάσταση. Τι γίνεται αυτή Όπως τη στιγμή? Όπως βλέπετε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, ναι. Καταρχήν, γιατί κατατέθηκε αυτή η πρόταση από την κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση παρέλαβε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ήταν στα όρια της βιωσιμότητάς. Το ασφαλιστικό είναι δεδομένο ότι δεν έχει άλλες αντοχές. Από εκεί και πέρα είναι μία πρόταση. Δεν είναι σχέδιο νόμου. Δεν είστε στην τελική του φάση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να διαβουλευτεί. Ναι. Όπου υπάρχουν λοιπόν σημεία τα οποία όντως σε κάποια σημεία είναι επώδυνα για τους αγρότες. Mm-hmm. Αυτά προσπαθούμε μέσα από το διάλογο. Και θα σας θυμίσω ότι και ο κύριος Αποστόλου και ο κύριος Κατρούγκαλος και ανοιχτή είναι η πρόσκληση στην Επιτροπή και στον Πρωθυπουργό και από τον Πρωθυπουργό το ίδιο να βάλουμε τα σημεία που είναι όντως πρόδεινα για τους αγρότες και να βρούμε, και όχι μόνο για τους αγρότες, για όλους τους ασφαλισμένους, ναι, να βρούμε τα σημεία όπου αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει βιώσιμη. Όμως ξεκινάμε από μία βάση. Η βάση λέει ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει να βαδίζει έτσι όπως είναι. Η δεύτερη βάση συζήτησης είναι η ιδέα του ασφαλιστικού, της πρότασης, βασίζεται σε ένα πάγιο αίτημα των ελευθέρων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, που λέει ότι πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές να συνδεθούν με το εισόδημα. Είναι παράλογο και αντισυνταγματικό, αν θέλετε, να αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση την ηλικία. Δηλαδή, ένας αγρότης που μεγαλώνει γίνεται πλουσιότερος. Αυτό ισχύει σήμερα. Αυτό είναι παραλογισμός. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνδεθεί με το εισόδημα. Όποιος παράγει, ο ένας μεγαλοαγρότης, θα πληρώνει περισσότερα στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο είναι αναδιανεμητικό. Ένας μικρός αγρότης θα πληρώνει λιγότερα. Αν το ποσοστό είναι όντως βαρύ, αυτό να το συζητήσουμε. Έχουμε σημεία δηλαδή που μπορούμε να συζητήσουμε, να βρεθούμε και να συζητήσουμε. Αυτό κάνουμε. Όσο είναι σε διαβούλευση η πρόταση, και σας κρατονίζω είναι πρόταση νόμου, τόσο έχουν περιθώρια διαβούλευση. Ναι, σίγουρα είναι πρόταση, κύριε βουλευτά. Είναι πρόταση, αλλά επί της προτάσεως αντιδρούν οι άνθρωποι, γιατί αν φτάσει να ψηφιστεί, μετά δεν έχουν κάποιο τρόπο να αντιδράσουν. Είμαστε σε αυτό το στάδιο που διαβουλευόμαστε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και δεν διαφωνεί κανένας ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Mm-hmm. Είδατε ότι ήδη εχθές ο κύριος Κατρούγκαλος ανακοίνωσε αλλαγές επί της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, έτσι υπάρχουν επεξεργάζονται προτάσεις και για τους αγρότες. Βέβαια δεν γνωρίζω την απάντηση των ελεύθερων επαγγελματιών προς αυτές τις αλλαγές. Δεν έχουν γίνει γνωστές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα όσον αφορά τους αγρότες. Ακριβώς. Ναι. Η διαδικασία είναι ανοιχτή. Βλέπετε ότι είναι ανοιχτή. Ο διάλογος είναι ανοιχτός. Τα αυτιά της κυβέρνησης είναι πάντα ανοιχτά στην κοινωνία. Αντιλαμβάνεται τα ζητήματα που μπορεί να δημιουργεί, που μπορεί να δημιουργούνται. Και εκεί επάνω επεμβαίνουμε και κάνουμε τις αλλαγές. Κύριε Ραχοβίτη, και βιώσιμο νόμο. Κύριε Ραχοβίτη, πάντως οι αγρότες το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα. Όπως έλεγα και πριν, είστε από ένα νομό αγροτικό. Είστε ένας άνθρωπος που σας έλεγαν πρόσφατα σε μια έτσι διαμαρτυρία οι αγρότες ότι μέχρι χθες ήσασταν δίπλα τους και τώρα δεν σας βλέπουν τόσο δίπλα. Δεν δέχονται συζήτηση όπως την θεωρείτε εσείς. Θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν θέσει συγκεκριμένα πράγματα και το γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως τα γνωρίζω. Τι βλέπετε να γίνεται? Τι βλέπετε την Παρασκευή? Θα έρθουν στην Αθήνα, λένε, και είναι αποφασισμένοι για όλα να μείνουν εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως πάλι να το δούμε το πράγμα από την αρχή. Ναι. Πάντα είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στους αγρότες και σε όλους. Αφού βραζόμαστε τα προβλήματα όμως, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει τη βιώσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι ένα σύστημα το οποίο μας παραδόθηκε υποκατάρρευση. Τι θα κάνουμε, να το αφήσουμε έτσι να καταρρεύσει? Αυτό ήταν το εύκολο και το λαϊκίστικο. Έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση. Πρέπει να προβούμε σε αλλαγές. Τα σημεία, σας ξαναλέω, τα δημιουργούν προβλήματα και όντως δημιουργούν προβλήματα και στους αγρότες. Συζητιόνται και τις επόμενες μέρες μέσα από το διάλογο προκύπτουν αλλαγές. Ας περιμένουμε, ας βάζουμε τα ζητήματα με τον τρόπο που πρέπει να τα βάζουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Και... θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες αλλαγές. Εγώ σας λέω όμως το εξής. Mm-hmm. Οι αγρότες με το επεισόδιο που έγινε στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λακωνία διαμαρτυρήθηκαν με έναν έντονο τρόπο, είναι γεγονός, για το ότι δεν είχαν κληθεί στη σύσκεψη που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς. Ναι, με τους άλλους φορείς. Και τους εξηγήσαμε ότι με τους παραγωγικούς φορείς είχαμε ήδη κάποια αποτελέσματα που μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Με τους αγρότες δεν είχαμε ακόμα εξαγγελία αλλαγών. Μόλις έχουμε τις παρατηρήσεις, τις βελτιώσεις από πλευράς κυβέρνησης, βεβαίως είναι ανοιχτά. Πάντα ήταν ανοιχτά τα γραφεία μας και τα αυτιά μας. Έτσι, θα τις συζητήσουμε αυτές τις αλλαγές και να δούμε κατά πόσον ικανοποιούνται. Έτσι, άρα μην βιαζόμαστε να κάνουμε προθύστερα πράγματα. Αυτό λέμε. Η πρόταση είναι πρόταση ακόμα. Έχει περιθώρια αλλαγών και βελτιώσεων. Δηλαδή, επειδή έτσι το είπατε από την αρχή, κύριε Βουλευτά, αυτό και όπως έλεγα και πριν, σας άκουσα και σε συνέντευξή σας χθες στον κύριο Χατζή, φαντάζομαι ότι υπάρχει μία προοπτική. Έχετε κάποια πληροφόρηση ότι θα αλλάξουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα από αυτά των αγροτών? Γι' αυτό λέτε να περιμένουν ότι τίποτα ακριβώς δεν έχει τελειώσει. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, για να καταλαβαίνουμε όλοι μας, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Κάθε αλλαγή που προτείνεται πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Δηλαδή, όταν προτείνουμε μία αλλαγή, έχει αμέσως επιπτώσεις σε αυτό που έχει προϋπολογιστεί. Αυτό πρέπει να επεξεργαστεί και να φτάσουμε να πούμε ότι το υιοθετούμε, την αλλαγή αυτή την υιοθετούμε ή δεν την υιοθετούμε και ψάχνουμε για κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι μας ήρθε μια ιδέα, την πετάξαμε στο τραπέζι και έγινε αποδεκτή αμέσως. Δεν γίνεται έτσι. Ζητάτε με λίγα λόγια. Η πρόταση είναι, αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης να τεκμηριώσει τις αλλαγές. Από τους αγρότες ζητάμε τις προτάσεις. Προτάσεις έχουν τεθεί και τίθενται συνεχόμενα. Τελευταία είδατε και το διάφορα μπλόκα που θέσανε επιτέλους μια σειρά ζητημάτων με σοβαρότητα και τι μπορεί να επεξεργαστεί. Αυτά λοιπόν επεξεργάζονται και βλέπουμε πόσα από αυτά μπορούν να υιοθετηθούν και ποια μπορούν να ανακοινωθούν. Κύριε Βουλευτά, ζητάτε, με λίγα λόγια, ζητάτε χρόνο αυτή τη στιγμή από τους αγρότες? Ο χρόνος τρέχει. Με λίγα λόγια, ζητάω την υπομονή και την κατανόηση των αγροτών ότι γίνονται επεξεργασίες και όταν έρθει η ώρα τους, όταν οριμάσουν, όταν είμαστε έτοιμοι σε όλα, θα ανακοινωθούν. Μάλιστα, αυτό χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε? Κύριε Αραχοβίτη. Μέσα στην εβδομάδα αυτή οι πληροφορίες μου λένε ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Φαντάζομαι εγώ πριν την Παρασκευή πάντως, κύριε Βουλευτά. Θα το δούμε. Το χρονικό περιθώριο δεν πρέπει να γίνει κάτι βεβαιασμένο. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει να γίνει κάτι σωστό, οργανωμένο και βιώσιμο παρά να παίζουμε το κυνήγι του χρόνου. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ακριβώς, ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Επίσης, καλό μεσημέρι. Γεια σας.